ότι σήμερα συζητάμε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της αυτοδιοίκησης, του θεσμού της αυτοδιοίκησης, σε μια χρονική στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε μια μεγάλη οικονομική διαδικασία, την οποία δεν γνωρίζουμε επί της ουσίας. Κανείς δεν μας έχει ενημερώσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και δεν εννοούμε ως κοινή γνώμη, εννοούμε ως θεσμικοί φορείς, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την πατρίδα αυτή τη χρονική στιγμή και σίγουρα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία ήρθε ήδη για συζήτηση στη Βουλή, αλλά χθες εν εθρία υπεγράφει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας στις 4 η ώρα και ως ΦΕΚ γνωστοποιήθηκε και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αμέσως έδωσε την δική της άποψη, που σίγουρα είναι μια άποψη όχι μόνο για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον. Έγινε σήμερα μία πολύωρη, μετά από το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που ξεκίνησε μία η ώρα το μεσημέρι στην ΚΕΔΕ και ολοκληρώθηκε λίγο πριν έρθω στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί συμμετείχε για 3 ώρες περίπου ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μάρδας, ο οποίος είχε καλεστεί από εμένα προσωπικά 8 η ώρα το πρωί να βρεθεί κοντά στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσουμε μέσα από τις ερωτήσεις να υπάρξουν διευκρινήσεις για αυτό το ΦΕΚ το οποίο μας αφορούσε, αλλά κανείς δεν μας είχε ενημερώσει πριν την εξαγωγή του. Επίσης είχαν καλεστεί και παρευρίσκονταν από όλη την Ελλάδα όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών ενώσεων δήμων, πολλοί δήμαρχοι, αλλά βεβαίως και το Ειδικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Προς την ολοκλήρωση των αποφάσεων που έγινε μετά από 7 ώρες συζήτησης, ήρθε και το Προεδρείο της ΕΝΠΕ με μέλη της ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, και ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος ανακοίνωσε μετά από τη συζήτηση που είχαν και εκείνοι από τις 1 η ώρα και βεβαίως με την παρουσία κατόπιν και του Υπουργείου Οικονομικών τις δικές τους θέσεις. Αυτό το οποίο θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι αφενός μεν αποφασίστηκε κοινό μέτωπο για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση μεταξύ περιφερειών και δήμων στη χώρα, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα πλέον στα γραφεία της ΚΕΔΕ, και ένα ψήφισμα απόφαση της ΚΕΔΕ το οποίο, από ό,τι με ενημέρωσε ο Πρόεδρος, ήδη έχει αναγνωστεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Είναι σίγουρο ότι πάνω απ' όλα και πέραν απ' όλα δεν δόθηκαν απαντήσεις ή θα έλεγα πιστικές απαντήσεις, παρά ότι οφείλω να πω ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μάρδας, προσπάθησε, ήταν θαραλέος να βρεθεί σε μια κατάμεστη αίθουσα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου είχε κατακλείσει από το πρωί, είχε κατακλειστεί από το πρωί από αυτοδιοικητικούς, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και θα έλεγα εξήρα την άμεση ανταπόκριση να βρεθεί μέσα σε λίγες ώρες συνεννόησης που έγινε μαζί μας για να δώσει αυτές τις διευκρινήσεις. Πρώτη διευκρίνηση η οποία δεν δόθηκε και έχει και αντισυνταγματικά στοιχεία.
είναι αυτά τα ποσά τα οποία σήμερα ουσιαστικά με αυτήν την απόφαση πρέπει να κατατεθούν και να δεσμευτούν για χρήση του κράτους, είναι για ειδικό σκοπό, όπως είναι τα δημοτικά τέλη, τα οποία, όπως είναι γνωστόν, δίδονται από τους δημότες μας ως ανταποδοτικά ωφέλη της αυτοδιοίκησης προς αυτούς σε συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό βάσει του συντάγματος δεν προβλέπεται να είναι για άλλους σκοπούς. Μια δεύτερη απάντηση η οποία δεν εδόθη είναι γιατί η αναδρομικότητα από τις 17 Μάρτη. Σήμερα, όπως είναι γνωστόν, ή χθες ήταν 20 Απριλίου και σίγουρα η όποια αναδρομικότητα αφορά δήμους σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί τα διαθέσιμα στην Τράπεζα Ελλάδος, κάτι που δεν έχει γίνει από τους δημάρχους ή από τους δήμους, και φυσικά αυτό σχετίζεται με κάποια παρατυπία ή να μην παρανομία. Ποιος ήταν ο λόγος που έγινε αυτή η αναδρομικότητα? Στα θεωρία λέγαν ότι επειδή ήδη έχουν δοθεί χρήματα από δύο περιφέρειες της χώρας, αλλά επιτέλους θα πρέπει να μιλάμε με αλήθειες και όχι κρυβόμενοι ο ένας πίσω από το δάκτυλο του άλλου. Το τρίτο, το οποίο σίγουρα ήταν, αν θέλετε, η κόκκινη γραμμή, το Κάσιους Μπέλι, είναι εάν πράγματι χρειάζεται στήριξη κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στο πιλωτήριο του αεροπλάνου που βρισκόμαστε εμείς επιβάτες, με κλειστά παράθυρα, μη γνωρίζοντας ακριβώς πού πηγαίνει η πτήση αυτή. Το λιγότερο που πρέπει κανείς να μας ενημερώσει δεν είναι ο εφησυχασμός όταν κάποιοι δεν αποδίδουν ήδη αρκετούς πόρους της αυτοδιοίκησης, και συγχρόνως θα σας έλεγα να πούμε ότι έχουμε μερική χροκοπία, να το πούμε. Να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης με κάποιες εσωτερικές διαδικασίες για να έχουμε εξωτερική πίεση. Να το πούμε. Να πούμε ότι αυτό αφορά για ένα χρονοδιάγραμμα, ως ελπίζαμε ότι κάτι τέτοιο θα ίσχυε για τις επόμενες μέρες μέχρι τον Μάιο, γιατί όπως ξέρετε το Eurogroup ουσιαστικά ακυρώθηκε 24 Απριλίου και θα είναι μέχρι τις 11 Μαΐου, βεβαίως να είναι μέχρι το 15ήμερο, και να βάλουμε όλη πλάτη και πρώτα η αυτοδιοίκηση, μην ξεχνάμε, σε αυτή τη χώρα έχει βάλει πλάτη, έχει βάλει πλάτη για τη συνοχή, την κοινωνική συνοχή της Ελλάδος, όταν πριν 2, 3, 4 χρόνια κράτος δεν υπήρχε, όταν οι ευπαθείς ομάδες και οι πολίτες αυτής της χώρας αυξανόντουσαν πληθυσμιακά έναντι της αδυναμίας να ζήσουν, να έχουν εργασία, αλλά και όταν χάσουν την υγεία τους να μπορέσουν να βρουν την υγεία τους, οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αυτό το κάλεσμα, και φυσικά θα έλεγα βάσει επίσημων στοιχείων του προϋπολογισμού του κράτους, τα αποθεματικά τα οποία της τάξης των 860 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά το πλεώνασμα, πρώτη η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έδωσε και έχει διάθεση να δώσει. Άρα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση στον εγκύτερο βαθμό των προβλημάτων των πολιτών σε αυτή τη χρονική στιγμή για τη χώρα μας είναι παρούσα. Και αυτό το οποίο θα έλεγε κανείς, 15 μέρες χρειάζονται αυτά. Επίσημα να τεθεί στους αρμόδιους φορείς και να το κάνουμε.
Δύο μήνες, όπως είπε τελικά ο κύριος Μάρδας κατά την ανακοίνωσή του, όταν βρισκόμασταν στη διαδικασία των ερωτήσεων. Και αυτό να το κάνουμε. Πότε? Όταν προβλέπετε από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα από συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες θα αναγραφούν και οι οποίες θα τεθούν στα δημοτικά συμβούλια και στην τοπική αυτοδιοίκηση για να ξέρει ο καθένας που πάμε. Όταν βεβαίως αυτό δεν ετέθη και όταν αυτό το οποίο δεν ετέθη τελικά είχε ως αποτέλεσμα να πει ότι ανά δεκαπενθήμερο οι Δήμοι θα δίνουν πέραν των ανελαστικών διαδικασιών ποιες οι υπηρεσίες μας, οι αποψηλωμένες, οι αφυδατωμένες, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέσα από τις τιμολογήσεις στα νομικά πρόσωπα, είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Και ποια θα είναι η διαδικασία εφόσον αναδεκαπενθήμενο οι υπηρεσίες μας πουν ποια ποσά να αποδεσμεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών με αποφάσεις τους και τελικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει χρονικό ορίζοντα το σήμερα μέχρι να βρεθεί η συμφωνία ή όποια συμφωνία, αλλά έχει τον αόριστο χρόνο, τον οποίο πράγματι η αυτοδιοίκηση τελικά πάβει να είναι αυτοδιοικούμενη όπως το Σύνταγμα προτάσει, και απλώς θα είναι διοικητική υπηρεσία του κράτους η οποία βάσει όλων αυτών των διαδικασιών θα δίνει το οξυγόνο ή δεν θα δίνει το οξυγόνο για μια σωρία λειτουργιών που έχουμε αναλάβει τα τελευταία χρόνια με αυταπάρνηση, θα έλεγα, όχι μόνο η αυτοδιοικητική αλλά και οι εργαζόμενοι μέσα στην αυτοδιοίκηση. Θα έλεγα όμως ένα άλλο ερώτημα το οποίο σαφέστατα θα έπρεπε να απαντηθεί, είναι γιατί έγινε αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου χωρίς καμία ενημέρωση. Δηλαδή ποιος δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς? Η ισοτιμία της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού με την κεντρική εξουσία είναι το ζητούμενο σε αυτή τη χώρα, όταν αλλού τα έχουν λύσει? Και βεβαίως η κεντρική εξουσία έχει την νομοθετική εξουσία, αλλά αυτό δεν είναι λευκή επιταγή να αποφασίζουν για μας χωρίς να έχουν δώσει λογαριασμό πρωτίστως, ενημέρωση ακόμα για να μπορέσει να αποφασίσει με τόσο άκομψο, πραξικοματικό εγώ θα έλεγα σήμερα τρόπο. Είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πράγματι μια πρωτόγνωρη διαδικασία που οφείλω να το πω, δεν περίμενα από αυτή την κυβέρνηση. Δεν περίμενα από αυτή την κυβέρνηση, διότι όπως είπε ο κύριος Σαγρής, τον οποίον άκουσα με τα προσοχής και συνυπογράφω τα λεγόμενά του, διότι πρωτίστως δεν είμαστε αυτά που λέμε στη ζωή μας, είμαστε αυτά που πράττουμε. Και αν αυτά που λέμε και πράττουμε είναι σε κοινή συνισταμένη, τότε έχουμε την καταξίωση της κοινωνίας. Όταν άλλα λέμε και άλλα πράττουμε, τότε φοβούμε ότι αυτή η διάσταση σίγουρα δεν τίθεται θέμα όσον αφορά την κυβέρνηση. Τίθεται θέμα όσον αφορά τη χώρα, την πατρίδα. Διότι όταν το πιλωτήριο είναι κλειστό και δεν βλέπουμε που πάμε, όταν είμαστε επιβάτες του ίδιου αεροπλάνου, θα έλεγα ότι πρωτίστως έχουμε την αγωνία που πάμε. Και οφείλουμε αυτό το αεροσκάφος που λέγεται Ελλάδα να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, διότι κανείς δεν έδωσε λευκή επιταγή να κλείσει το πιλωτήριο, να κλείσουν τα παράθυρα και να μην ξέρουμε πού πηγαίνουμε σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί συνάδελφοι, και με αυτό το σκεπτικό, έχοντας επίγνωση της ευθύνης που φέρουμε
ο κάθε ένας μας ανάλογα με το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα για την πατρίδα μας. Και έχοντας υπόψη μας ότι σε αυτήν ιδιαίτερα τη στιγμή την οποία όλοι συλλογιζόμαστε αθόρυβα, σκεφτόμαστε, ξυπνάμε και κοιμόμαστε με την αγωνία τι θα γίνει για την πατρίδα μας. Είναι γεγονός, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, θα την βάλω αργότερα. Συγχτήρα, τρελαθήκαμε σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ψήφισμα είναι ένα ψήφισμα πάνω απ' όλα ευθύνης. Είναι ένα ψήφισμα κοινού μετόπου. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά καταγγέλει την μεθόδευση αυτή για την απόφαση να προχωρήσει την έκδοση προεδρικού νομικού πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δεν αφορά την ενέργεια μόνο, αλλά ουσιαστικά, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί όλοι σε αυτή την αίθουσα πρωτίστως πάνω από τα κόμματά σας ήρθατε να υπηρετήσετε την αυτοδιοίκηση, ήρθατε να υπηρετήσετε την εγκύτητα του προβλήματος και της λύσης του προβλήματος του οποίου καθημερινά αντιμετωπίζετε. Καταργείται το αυτοδιοίκητο ουσιαστικά. Καταργείται η αυτοδιοίκηση καταρχήν που το Σύνταγμα το απαγορεύει. Και γι' αυτό κρίνουμε αφενός μεν μη ικανοποιητικές, παρά επαναλαμβάνω τις φιλότιμες προσπάθειες που εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν στη δική του θέση και σήμερα και αυτή τη χρονική περίοδο του κύριου Μάρδα, ο οποίος οφείλω να πω ότι μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Όπως επίσης οφείλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, και το έχω πει δημόσια, ότι οι συζητήσεις με τις οποίες γίνονται με τους φορείς, με το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι σε υψηλό και ικανοποιητικότατο επίπεδο. Υψηλό επίπεδο, ικανοποιητικότατο επίπεδο, και με τον κύριο Βούτσι στο επίπεδο των συζητήσεων και του κυρίου Πουλάκη, του Γενικού Γραμματέα του Αρμοδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τους οποίους και αυτούς τιμώ. Πλην όμως, αυτό δεν αναιρεί. Αυτό το οποίο σήμερα ζούμε είναι λοιπόν μία πρωτοβουλία που δεν ξεκίνησε με έναν ειλικρινή διάλογο, προκειμένου να αναζητούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση πάνω απ' όλα του εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό καλούμε όλους τους δήμους της χώρας, και ήδη από σήμερα ξεκίνησε αυτή η εργόδη διαδικασία από τη Γάβδο μέχρι το Καστελόριζο και το Διδημότυχο και το Σουφλί μέχρι τις Πρέσπες. Να προχωρήσουν σε έκτακτες συνεδριάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα καταγγέλουν πρωτίστως αυτοδιοικητικά αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τόσο ως πολιτική πράξη όσο και ως περιεχόμενο. Καλούμε όλες τις δημοτικές αρχές ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος μέχρι τη σύγκληση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που όπως είναι γνωστό θα γίνει 7 με 9 Μαΐου στη Χαλκιδική, όπου θα ληφθεί και η οριστική απόφαση να μην είναι απλώς, κύριε Πρόεδρε, μια τακτική συνεδρίαση ή και τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά να είναι μια κραυγή αυτοδιοικητική με μεγάλη συμμετοχή των αυτοδιοικητικών από όλη την Ελλάδα, όπου εκεί θα καταγραφούν οι πολιτικές απόψεις που στον απόλυτο βαθμό και για την επόμενη πενταετία δεν θα πάμε σπιθαμής πίσω, και κυρίως για εθνικούς λόγους. Καλούμε τους δήμους όλης της χώρας σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαζί με το προσωπικό, που οφείλω να πω ότι το Προεδρείο της ΠΟΕΟΤΑ και της ΠΟΠΟΤΑ, παρόντες μαζί, ενωμένοι, θα συμμετάσχουν σε όποιες μορφές κινητοποιήσεων προάγουμε και προτρέξουμε, κυρίως
Όταν θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, που από ό,τι με ενημέρωσαν κάποιοι βουλευτές, ήδη έχει κατατεθεί, αύριο θα ξεκινήσει η μερική συζήτηση Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν μάλλον την Πέμπτη το πρωί θα υπάρξει η διαβούλευση των φορέων και φυσικά κατόπιν, δεν ξέρω ποια ημερομηνία, θα υπάρξει η συζήτηση στην Ολομέλεια, που εκεί σίγουρα η αυτοδιοίκηση θα δώσει τη δική της απάντηση. Δηλώνουμε αποφασισμένοι να εξαλτήσουμε κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα, είτε με τον Πρωθυπουργό, είτε με τους συνταγματολόγους, είτε με εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν το σήμερα πάρα πολύ καλά όσον αφορά αυτές τις πράξεις, με σκοπό να αποσυρθεί ή να ακυρωθεί το περιεχόμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Τέλος, καλούμε τους Δήμους να αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσον προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς απόφασης. Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ήταν αυτό που πρόταξε η απόλυτη πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, αυξημένη πλειοψηφία. Αντιλαμβάνομαι την παράταξη η οποία πρόσκειται στο κυβερνητικό σχήμα, με τους οποίους έχουμε εξαιρετική σχέση σε όλες τις απόψεις τις αυτοδιοικητικές στην ΚΕΔΕ, όπου ψήφισαν λευκό, όλες οι άλλες παρατάξεις υπερψήφισαν το ψήφισμα και βεβαίως κατά δήλωση του επικεφαλή της παράταξης του κυβερνώντος κόμματος, του Δημάρχου Εγαλαίου κ. Μπίρμπα, θα συμμετέχουν σε όλες τις κινητοποιήσεις οι οποίες θα γίνουν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Η παράταξη του ΚΚ υπερψήφισε, παρά το ότι συμμετέχει ως παρατηρητής αλλά ως έκφραση παρατάξεως, το σχετικό ψήφισμα. Και βέβαια, για να ξεκαθαρίσουμε τη δική μας άποψη, είπαμε ότι μέχρι την λήξη και μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση να μην εφαρμοστούν όσα προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στη στοιχειώδη λειτουργία τους. Η ΕΝΠΕ, η Ένωση Περιφερειών, κατά τον ίδιο τρόπο εφαρμογής της σχετικής τους απόφασης και ως μέτωπο, θα συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο τον οποίον ανέφερα πριν. Και φυσικά έχουμε ζητήσει και έχει ζητήσει να υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή εξηγήσεις της αυτοδιοίκησης προς αυτόν. Σε ψηφοφορία το ψήφισμα. Ο Πρόεδρος, ναι. Κουτσουβέλης Δημήτρης, παρόν. Παρόν. Κορομπίλης Ιωάννης, ναι. Κόκαλης Βασίλης, ναι. Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, ναι. Πέπας Νικόλαος, ναι. Βραχνός Παναγιώτης, ναι. Σμηνής Δημήτρης, ναι. Κάβαλος Ευάγγελος, Σταθούλης Πυρίδων, ναι. Λέκα Καλατζάκη Ελένη, ναι. Ένα λεπτό. Καρλάφτης Δημήτρης, ναι. Ζήκος Γεώργιος, ναι. Ιωάννο Κατερίνη, Χαλιώτη Ειρήνη Μαρία, ναι. Κατσιγιάννης Επαμινώντας, ναι. Ιατρίδης Γεώργιος, ναι. Ρώτας Κωνσταντίνος, ναι. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, ναι. Φραγκάκη Κατερίνη, ναι. Τσίγκας Ευθύμιος, ναι. Βελής Αθανάσιος, Κόνιαρης Πέτρος, ναι. Παπαδόπουλος Μιχάλης, ναι. Βλάχου Σταματάκη Ελένη, ναι. Μαγιάκης Ελευθέριος, παρόν. Ψάλτη Κατερίνη, παρούσα. Κούκουζας Πέτρος, παρόν. Παρόν. Βλάχος Κωνσταντίνος, ναι. Βλάχος Σπυρίδων, ναι. Σαγρής Παναγιώτης, ναι. Φωτόπουλος Αθανάσιος,
Όχι. Κλαπάκης Δωρήλαος. Όχι. Όχι. Μην φύγετε κύριε συνάδελφοι, μην φεύγετε. Δύο λεπτά. Ένα μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σπυρόπουλος Αναστάσιος. Όχι. Το ψήφισμα πέρασε με πλειοψηφία. Έχει βάλει και ένα ψήφισμα ο κύριος Κλαπάκης για τον έλεγχο. Ένα λεπτό, βρε παιδιά. Ένα λεπτό, κυρία, και εσείς θα τις πείτε δύο λέξεις. Γι' αυτό είπα να περιμένετε μισό λεπτό. Λοιπόν, πέστε λιγάκι για να γίνει έλεγχος, είπατε. Να ζητήσει η κέρδη από την εισαγγελία του Αγίου Πάγου να διατάξει άμεσα έλεγχο ώστε να εξαρτηθεί πώς δημιουργήθηκε το δημόσιο χρέος στη χώρα και στους Δήμους, πώς έγινε. Αν έγινε νόμιμα, ποιοι είναι υπεύθυνοι, να καταλογιστούν οι ευθύνες όπου και αν υπάρχουν και αν πρέπει νόμιμα να αποπληρωθεί. Ωραία. Δεύτερον, να ζητήσει κέρδη για άμεση οικονομική ανάσα του κράτους. Όλοι οι διορισμένοι κάθε είδους συμβασιούχοι στις υπάρχουσες στα Υπουργεία και στους Δήμους από το 1998 και μετά να απομακρυνθούν από το δημόσιο και να αποκηρυχθεί πανελλήλιος διαγωνισμός για τους άμεσα αναγκαίους άκρους απαραίτητους υπαλλήλους ώστε να απαλλαγεί το δημόσιο από το τεράστιο. Ωραία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ του ψηφίσματος αυτού? Μόνο εγώ. Ο κύριος Κλαπάκης. Οι υπόλοιποι αρνητικοί. Μάλιστα. Με ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Ένα λεπτό να πει δύο κουβέντες. Παρών εσείς, παρών και ο κύριος Σπυρόπουλος. Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφοι, θέλει να πει κάτι, κυρία Εφηγέ. Κυρία Χαριτίνη, άντε. Κυρία Χαριτίνη, ελάτε. Λοιπόν, πόσες φορές με έχετε ακούσει να λέω ότι το τελευταίο οχυρό για την Ελλάδα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη οι Γερμανοί, οι οποίοι φέρουν βαρέως την απώλεια του Μπαρμπαρόσα όταν χτυπήθηκαν με τους Ρώσους στην παγωμένη Ρωσία, έχουν σκοπό να διαλύσουν οικονομικά αυτόν τον τόπο. Αυτό να μου το θυμάστε. Δεν έπαψαν οι Γερμανοί να είναι φασίστες ούτε μία στιγμή. Ούτε μία στιγμή δεν έπαψαν. Θέλω να τα ακούσετε αυτά και να γραφτούν στα πρακτικά, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχω αντικρίσει στη Γερμανία όταν βρισκόμουν εκεί 2 χρόνια για να παρακολουθήσω στο Πανεπιστήμιο ένα συνέδριο όχι δημοσιογραφικό, για λογιστικά. Για λογιστικά. Λοιπόν, αυτά που σας λέω διαλύσανε τη Γιουγκοσλαβία σε κομμάτια, χτυπήσαν τη Γιουγκοσλαβία σε κομμάτια, τη διαλύσανε και κατόπιν αυτού την Ελλάδα, επειδή δεν τολμάνε να τη διαλύσουνε λόγω του ότι ο Σιμίτης μας έβαλε στο ευρώ, την επερνάνε από τα 40 κύματα. Θυμηθείτε με τι σας λέω. Αυτά γράφτε τα στο μυαλό σας, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, ήρθαν χτες 2 απόστρατοι στρατηγοί στο γραφείο επάνω στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, οι οποίοι μου είπανε ότι έγιναν εγκλήματα στην Ελλάδα, εγκλήματα, τρομακτικά εγκλήματα στην Ελλάδα, και τα εγκλήματα τα κάναν οι πολιτικοί, οι απελθόντες και οι σημερινοί. Λοιπόν, εάν επιτρέψει η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβεί αυτό, να πάρουν τα αποθεματικά τους και να τα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα χαθούμε όπως χάθηκαν τα αποθεματικά με το PSI, αυτό το πράγμα που κάνανε εκεί, και τελειώσαμε. Τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.